Σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, παρουσιάσεις βιβλίων αλλά και δράσεις που απευθύνονται στα παιδιά περιλαμβάνει το ταξίδι του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού που αυτές τις ημέρες περιοδεύει στην Κρήτη. Ένα μουσείο που κουβαλάει μνήμες, νοσταλγίες, που έχει υλικό από τα παλιά σχολικά χρόνια με εκδόσεις που ξεκινούν από τον 17ο αιώνα. Όμως είναι ένα μουσείο που ελπίζουμε ότι είναι χαρούμενο, αγαπητό στα παιδιά, γιατί προσπαθούμε να μάθουμε στα παιδιά πώς μπορούν να αλληλεπιδράσουν με όλο αυτό το υλικό, με έναν ευχάριστο και ψυχαγωγικό τρόπο και να εφαρμόσουμε στην πράξη αυτό το οποίο λέμε και στην παιδαγωγική θεωρία, μαθαίνω μέσα από το παιχνίδι, μαθαίνω παίζοντας. Χθες το απόγευμα, στελέχη του μουσείου βρέθηκαν στο Ρέθυμνο, όπου είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις με τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην εκδήλωση. Τι είναι το Μουσείο Σχολικής Ζωής? Και φυσικά είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι ένα μαυσολείο. Παρά το γεγονός ότι φιλοξενεί στις προθήκες του εγχειρίδια από τα παλιά μας σχολεία και βέβαια όλη την ιστορία της εκπαίδευσης. Ωστόσο όμως, μέσα από τη βιωματική μέθοδο και μέσα από το παιχνίδι, έχει σίγουρα να μας πει κάτι νέο για το νέο είδος των μουσείων, για τα μουσεία που είναι ανοιχτά στο κοινό, για τα μουσεία που θέλουμε να έχουμε στη ζωή μας. Παράλληλα, στο πλαίσιο των δράσεων, μέσα από την εμπειρία σχετικών προγραμμάτων που έχουν υλοποιηθεί από το Μουσείο Σχολικής Ζωής, παρουσιάστηκαν τρόποι με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί το παραμύθι και το βιβλίο ως εκπαιδευτικό υλικό για τα παιδιά και αυτά να αποκτήσουν βιωματική σχέση με τη γνώση. Μία από τις δράσεις που κάνουμε στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης αφορά την βιωματική γνώση των παιδιών για την τοπική ιστορία. Κάτι που θεωρούμε πολύ σημαντικό. Έχουμε ήδη απευθύνει προτάσεις να κάνουμε κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα και στην Κρήτη και σε διάφορες νησιωτικές πρωτεύουσες, ώστε τα παιδιά να μάθουν την τοπική τους ιστορία. Μέσα από ένα πρόγραμμα που κάνουμε που λέγεται «Στην Αθήνα περπατάω με την τάξη μου στην πλάκα και περπατάω με την τάξη μου στην πόλη μου», θα μπορούσε να λέγεται αν περπατούσαμε στο Ρέθυμνο, όπως περπατήσαμε σήμερα και μαγευτήκαμε. Το αγιώτικο αυτό ταξίδι στη γνώση και τη βιωματική εκπαίδευση θα ολοκληρωθεί αύριο στα Χανιά.